Το λόγο τώρα έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευκλής Τσακαλώτος, για 12 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κυρία Υπουργέ, δεν θα επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα τα χθεσινά. Μίλησε ο υπουργός σας το μεσημέρι. Καμία εμπλοκή με τα επιχειρήματα που βάλαμε. Ήταν σαν να ακούω την ομιλία του, την πρώτη ομιλία στην πρώτη επιτροπή. Τα έχουμε πει τα επιχειρήματα. Αφού υποβαθμίζεται αυτή την αίθουσα χωρίς αντιπιχειρήματα, που είπε η κυρία Φωτίου, η κυρία Χτσιόγλου, πολλοί από τους βουλευτές μας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Μετά από την κρίση, οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες, έχουν πολλές προκλήσεις. Τρεις προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές που έχουν σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Το δημογραφικό, η κλιματική αλλαγή και οι συντάξεις. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς απαντάει μια κοινωνία σε αυτές τις προκλήσεις. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ την νεοφιλελεύθερη απάντηση και την αριστερή απάντηση, μια διαφορά που παραμένει και θα παραμείνει. Τι εννοώ? Αυτές οι προκλήσεις και οι απαντήσεις είναι θέμα όλης της κοινωνίας να αποφασίσουμε δημοκρατικά, να αποφασίσουν δημοκρατικά οι πολίτες για κάτι που τους επηρεάζει τώρα και στο μέλλον. Είναι προκλήσεις και άρα οι απαντήσεις θα βγούνε εκ των υστέρων μετά από εκατομμύρια ατομικές αποφάσεις στην αγορά. Δηλαδή η δική μου απόφαση να καταναλώσω περισσότερο ή να αποταμιεύσω, η δική μου απόφαση να δουλέψω περισσότερο ή να πάρω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Παίρνουμε ευθύνη σαν δημοκρατική κοινωνία πώς θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε ή το αφήνουμε στην αγορά και στο τέλος θα δούμε τι γίνεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε, κυρία Μιχαλίδου, την Ελλάδα μετά από 30 χρόνια, όπου η παραγωγικότητα έχει διπλασιαστεί. Αυτή η κοινωνία μπορεί να έχει δύο ακραίες λύσεις. Η μία είναι να καταναλώσει τα διπλά αγαθά, αφού έχει διπλασιαστεί η παραγωγικότητα. Η άλλη είναι να καταναλώσει τα ίδια αγαθά, αλλά να πάρει όλη την αύξηση της παραγωγικότητας σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση, να συζητήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε αυτό? Τι θέλει το κεφάλαιο θα είναι γνωστό. Εκτός από τον τουρισμό και κάποιους άλλους κλάδους, το κεφάλαιο θα θέλει να καταναλώσουμε περισσότερα αγαθά. Δεν βγάζει λεφτά από ότι να κάθομαι εγώ και να μην δουλεύω και να μην καταναλώνω περισσότερο αγαθά. Μπορούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Και αν το κάνουμε αυτό, θα επηρεάσει τα καταναλωτικά και τα παραγωγικά πρότυπα που θα μας βοηθήσουν στην κλιματική αλλαγή. Και αν έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αυτό θα μας βοηθήσει να ξανασκεφτούμε πόσα λεφτά το δημόσιο πρέπει να δίνει ως ποσοστό το ΑΕΠ για τις συντάξεις. Γιατί σε όλες τις συζητήσεις με το Δουνουτού, φαντάζομαι και οι δικοί σας υπουργοί πριν από εμάς, με το Δουνουτού, υπήρχε τρομερή πίεση να μειώσουμε το ποσοστό δαπανών του δημοσίου ως προς το ασφαλιστικό σύστημα. Χωρίς να γίνεται ποτέ η συζήτηση, εμείς σαν κοινωνία, μήπως θέλουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Και αν έχουμε περισσότερο ή κάνουμε την επιλογή για περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τις 35 ώρες εργασίας για όλους και όλες. Να δουλεύουν όλοι, αλλά να δουλεύουν όλοι λιγότερο, γιατί μπορούμε να το κάνουμε με το ίδιο εισόδημα αφού αυξάνεται η παραγωγικότητα. Και εδώ έρχομαι σε μια σύνδεση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό, που πάλι η συγκήτριά μας και άλλοι ομιλητές βάλανε στο κέντρο των ενδιαφέρων μας. Έχουμε μια επισφάλεια στην αγορά εργασίας και μια αλλαγή του εργασιακού προτύπου, όπου έχουμε μερική εργασία, έχουμε ανασφάλεια, έχουμε την εναλλασσόμενη αλλαγή εργαζομένων μεταξύ χαμηλών αποδόσεων και καμία απόδοση. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και, κύριε Μιχαλίδου, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.
όπου έχουμε ένα έμφυλο συνταξιοδοτικό σύστημα, ακριβώς γιατί αυτή η ανισότητα είναι και στην αγορά εργασίας. Όταν η κυρία Αγαθοπούλου προσπάθησε στον υπουργό σας να το εξηγήσει αυτό, έδειξε μια παλιερή αδιαφορία για αυτό το θέμα. Ελπίζω εσείς και να μην δείξετε ενδιαφέρον, τουλάχιστον να έχετε ένα ευέλικτο ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή η αγορά εργασίας δημιουργεί τεράστια πρόβλημα για το ασφαλιστικό. Και σε αυτό το ασφαλιστικό, σε αυτή τη χώρα, όπου έχει περάσει αυτά και έχουμε αυτή τις εργασιακές σχέσεις, τώρα έρχεστε εσείς να προσθέσετε την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, να κόψετε τη σύνδεση ανάμεσα στο εισόδημα και στις εισφορές και να επιτρέψετε τους πλούσιους να εγκαταλείψουν το σύστημα. Άρα εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε την αρχή της αναδιανομής και την αρχή της οικουμενικότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Γιατί υπάρχουν νομπελίστες ολόκληροι, ο Στίγκλιτς, ο Άκερλοφ, που είναι γνωστοί στην Ελλάδα για άλλα πράγματα, που μας εξηγήσανε γιατί πρέπει να είναι οικουμενικό το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί αν δεν είναι, έχουμε αυτό που λέμε στα οικονομικά δυσμενή επιλογή. Δηλαδή, αν δεν είναι οικουμενικό, αν δεν προσφέρουν όλοι, τι γίνεται, επιλέγεις τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται τις συντάξεις περισσότερα και τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τη λιγότερη δυνατότητα να πληρώσουν για αυτές τις συντάξεις. Άρα, όχι μόνο είναι μεγάλο σφάλμα να κοπεί η σύνδεση εισόδημα με εισφορών, γιατί καταστρέφει αυτή την αρχή της αναδιανομής, αλλά είναι μεγάλο σφάλμα για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Γιατί ένα σύστημα που οι πλούσιοι μπορούν να exit, να βγούνε από το σύστημα, σημαίνει ότι στο τέλος θα έχουμε ένα φτωχό σύστημα μόνο για τους φτωχούς. Και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τη βιωσιμότητα και τη δυναμική που έχει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα που εσείς προτείνετε. Αυτές οι επιλογές που σας λέω δεν μπορούν να τις αφήσουμε στις αγορές. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε δηλαδή ως το υπόλοιπο από εκατομμύρια ατομικές προτιμήσεις. Πολλά πράγματα είναι θέμα πολιτικών προτιμήσεων, αλλά σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις δεν μπορούμε και δεν μπορούμε για ένα επιπλέον λόγο, λόγω της εξαιτορικότητας που σας εξήγησα. Πώς συνδέεται η αγορά εργασίας με το ασφαλιστικό σύστημα. Και γι' αυτό εμείς του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα που θα το δείτε στο συνέδριό μας, όπου η εργασία είναι στο κέντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ένα πρόγραμμα όπου στην κλιματική αλλαγή βασίζεται στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Γιατί κανένας, καμία κοινότητα, καμία περιφέρεια δεν μπορούμε να την αφήσουμε πίσω αν είναι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και αυτές οι κοινότητες και αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι περιφέρειες πρέπει να έχουν μια ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα δείτε ένα ασφαλιστικό σύστημα όπου η αρχή της βιωσιμότητας και της οικουμενικότητας και της αναδιανομής είναι στο κέντρο. Και έτσι θα κλείσει ο κύκλος με την αγορά εργασίας όπως το φανταζόμαστε εμείς. Κατά τη δική μας άποψη, αυτό το τρίπτυχο που βασίζεται να αποφασίσουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε με πολιτικό, δημοκρατικό τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις, μας δίνει χώρο για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις, για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις, για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δράσεις και στο τέλος προγραμματικές συγκλήσεις. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με κάτι που νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει ότι η Αμερική είναι η μόνη χώρα που πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο του πολιτισμού. Εσείς
Είσαστε η μόνη πολιτική δύναμη σε αυτή τη χώρα που περάσατε από το πελετειακό σύστημα στον νεοφιλελευθερισμό χωρίς το στάδιο της κοινωνικής δικαιοσύνης της αναδιανομής. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν διαφορετική άποψη να ανατρέψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.